Άγιος Αθανάσιος Βασιλόπουλο. Θέμα: μεταφορά και φιλοξενία μεταναστών στην Καλαμάτα. Κύριε Δήμαρχε, παρακολουθώντας τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το μείζον θέμα της μεταφοράς μεταναστών και προς την περιφέρεια Αυτοκολλήσου, καθώς και την ομόφωνη απόφαση που εξέφρασαν οι περιφερειάρχες στη συνάντηση που είχαν με τους συναρμόδιους υπουργούς να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης για την αποσυμφώνηση των νησιών με τη διάθεση χώρων φιλοξενίας. Ερωτάτε και ζητείτε να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος τα εξής. Συμπεριλαμβάνεται στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη μεταφορά μεταναστών και Καλαμάτα. 2. Εάν ναι, σε ποιο χώρο θα φιλοξενηθούν, για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποιον αριθμό θα ανέλθουν οι φιλοξενούμενοι. Τέλος, ζητώ από τη Δημοτική Αρχή και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν η Καλαμάτα συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια της κυβέρνησης για μεταφορά και φιλοξενία μεταναστών, να χρηματοδοτηθεί άμεσα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών τάξεων του Δήμου για να καθορίσουμε από κοινού τη στάση μας. Κύριε Λιάκ, θα το διαβάσετε εσείς. Πού είναι, δεν θα το και την επόμενη ερώτηση που υποβάλλω προς τον κύριο Δήμαρχο είναι η εξής. Με αφορμή την τελευταία κλοπή τροχών από επιβατικό αγιοταρχή αυτοκίνητο που συνέβη στο νότιο πάρκι του Νέβοντα, που σταθμεύουν οι μόνοι κοινοί κάτοικοι, δηλαδή το βρήκανε πίσω από το πρωί ο άνθρωπος να πάρει το αυτοκίνητό του και το βρήκε στους τάχους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων της περιοχής έχει αυξηθεί. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα είναι 4-5 τα περιστατικά, με σπασμένα παμπρίς και ούτε καθεξής. Δεν χρειάζεται και μεγάλη φαντασία να διαθέσει κάποιος για να καταλάβει πώς αισθάνονται οι υπερήλικες που κατοικούν μόνιμα στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου μας. Φανταστείτε αν στα 200 μέτρα από εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα, ο κάτοικος της Πολιανής, της Αστροπουλιάς, πώς θα αισθάνεται. Γνωρίζω βέβαια ότι η αρμοδιότητα δεν έχει ο Δήμος προς την αστυνόμευση και την επιβολή του νόμου. Όμως θα μπορούσαμε να καταστούμε σημαντικός βραχίωνας πίεσης προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε να επανδρωθούν τα αστυνομικά τμήματα με το ανάλογο προσωπικό, καθώς επίσης να παράσουμε οποιαδήποτε διευκόλυνσή μας που θα μας ενδυθεί από την αστυνομική διεύθυνση. Επίσης, για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας, ο Δήμος θα πρέπει άμεσα να προβεί στην επαρκή φωταγώγηση δρόμου, πάρκου, παιδικών χαρών, σχολείων κτλ. Κατόπιν τούτων, ερωτώ τον κύριο Δήμαρχο, σε τι ενέργειες θα προβείτε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, και δεύτερον, σε ποιο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί σας. Αυτά.